Λέγομαι Χριστός Μασαλάς, είμαι σκηνοθέτης, σεναριογράφος, κάποιες φορές μοντέρ, κάποιες φορές sound designer, κάποιες φορές παραγωγός. Παραγωγός για δικές μου ταινίες βέβαια, ως τώρα δεν το έχω κάνει για άλλα projects. Και όλες αυτές οι ιδιότητες κάπως νομίζω ότι έχουν προκύψει από το γεγονός ότι ξεκίνησα να κάνω ταινίες με ένα DIY τρόπο. Αυτό ενδεχομένως είναι και θέμα γενιάς. Οπότε στην πορεία κράτησα κάποιες από αυτές τις ιδιότητες, οι οποίες κάποιες φορές αξιοποιώ την όποια εμπειρία έχω αποκτήσει στο ένα πράγμα στο άλλο, ανάλογα με τις ανάγκες του project. Ήρθα για να παρουσιάσω την πρώτη μεγάλη μήκους ταινία μου, το Broadway, και να συζητήσουμε με τα παιδιά για την διαδικασία που κράτησε σχεδόν 8 χρόνια από την πρώτη γραφή του σενάριου μέχρι και την κυκλοφορία της ταινίας. Οπότε ήταν μια περιπέτεια, όλες οι ταινίες είναι μια περιπέτεια βέβαια, ειδικά οι ελληνικές ταινίες, μια διαφορετική περιπέτεια, οπότε θα χαρτογραφήσουμε λίγο αυτή την πορεία αυτής της περιπέτειας. Το Broadway αφηγείται την ιστορία μιας συμμορίας πορτοφολάδων και χορευτών που μπλέκουν την τέχνη του χορού με την τέχνη της κλοπής. Και αυτή η ομάδα έχει βρει καταφύγιο σε ένα εγκαταλειμμένο συγκρότημα ψυχαγωγίας που είναι στο Broadway, που είναι ένα υπαρκτό μέρος στην Αθήνα, το οποίο βέβαια το ξαναεφίδρα με έναν τρόπο στην ταινία. Και βλέπουμε τις δυναμικές αυτής της ομάδας, την ζωή τους, τη μυστική ζωή τους μέσα στο Broadway και τι συμβαίνει όταν τα πράγματα πηγαίνουν στραβά, γιατί όπως σε κάθε οικογένεια κάτι πάει στραβά, κάποιος πάντα θέλει ενδεχομένως να διαταράξει την ισορροπία. Οπότε βλέπουμε πώς αυτή η ομάδα τελικά βρίσκει το δρόμο και πέρα από τον Broadway, από αυτόν τον κλειστό κόσμο που έχουν φτιάξει. Η πρεμιέρα της ταινίας έγινε στο Φεστιβάλ του Ρότερνταμ. Έγινε εικονικά γιατί ήταν τον Ιανουάριο του 2022 που μία εβδομάδα πριν την έναρξη του φεστιβάλ έγινε lockdown στην Ολλανδία. Οπότε, ναι, η πρεμιέρα ήταν εικονική, αλλά μετά η ταινία ταξίδεψε και ταξίδεψα κι εγώ κάποιες φορές με την ταινία σε διάφορα φεστιβάλ και παίχτηκε, βρήκε διανομή σε διάφορες χώρες στο εξωτερικό, εκτός από την Ελλάδα βέβαια. Παίχτηκε στη Γαλλία, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Τσεχία, σε διάφορα μέρη και ακόμη ίσως παίζεται σε κάποια μέρη του κόσμου δύο χρόνια μετά την πρώτη της, μετά την πρεμιέρα της. Είναι σύνθετο ερώτημα γιατί έχει να κάνει και με το πόσο πολύ τελικά μπορεί να αφορά το ελληνικό κοινό η ελληνική ταινία. Δηλαδή ότι είναι ένας κύκλος. Αν το κοινό πηγαίνει να βλέπει ελληνικές ταινίες, τότε ενδεχομένως μπορεί να δημιουργηθούν και καλύτερες συνθήκες και άλλες συνθήκες και άλλοι δρόμοι για να μπορεί κάποιος να κάνει την ταινία του πέρα από τον κλασικό πλέον δρόμο που είναι ότι βασίζεσαι στις κρατικές χρηματοδοτήσεις. Έτσι δεν υπάρχει, αυτός είναι ο μόνος δρόμος. Και όταν βασίζεσαι στις κρατικές χρηματοδοτήσεις, αυτό σημαίνει ότι πρέπει πολύ υπομονετικά να περιμένεις να αξιολογηθεί το project σου, μπορεί να κάποια στιγμή να απορριφθεί, οπότε να πρέπει να ξανά. Οπότε αυτό σημαίνει ότι έχεις μια ιδέα και περνάει χρόνος για να μπορέσεις να, ξέρεις, να κινηθεί το πράγμα για να φτάσεις στο σημείο να βρεις όλους τους πόρους από Ελλάδα και εξωτερικό για να κάνεις μια ταινία. Δεν υπάρχει αυτή αυτόματη, ξέρεις, γράφω ένα σενάριο και μετά από ένα χρόνο μπορώ και το γυρίζω. Οπότε αυτό τι σημαίνει ότι κάπως γίνονται ταινίες, οι ταινίες που βλέπουμε τώρα στο σινεμά, 9 στις 10, είναι ταινίες που κάποιος, ο δημιουργός, τις έχει συλλάβει 8 χρόνια πριν. Σε μια άλλη πραγματικότητα από την τωρινή. Οπότε αυτό σημαίνει ότι οι ταινίες έχουν μια ενδεχομένως διαφορά φάσης με την πραγματικότητα στην οποία ζούμε. Οι μικρομήκους ταινίες δεν έχουν αυτό το θέμα, γιατί μπορείς μια μικρομήκους ταινία να την κάνεις πραγματικά με το τίποτα. Θα έλεγα ότι αυτή είναι έτσι μια, αν μπορούσα να δώσω μια εντύπωση για το
για το πώς κινούνται τα πράγματα στο ελληνικό σινεμά. Δεν είναι καθόλου ονειρικά πλασμένος αυτός ο κόσμος, αλλά υπάρχει ακριβώς επειδή υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που έχουν αυτό την αιμονή, το πάθος, την ανάγκη να κάνουν ταινίες, και υπάρχουν και κάποιοι θεατές που το στηρίζουν, και ελπίζω ότι αυτοί οι θεατές να ξαναπληθύνουν. Γιατί ξέρεις, βλέπεις όπως περνά τα χρόνια, δεκαετίες, ό,τι ξέρεις. Αλλάζει και αυτό. Τα τελευταία χρόνια, αυτό που συμβαίνει είναι ότι στην Ελλάδα γυρίζονται και πολλές ταινίες, πολλές ξένες παραγωγές που έρχονται. Και αυτό σίγουρα αλλάζει, έχει αλλάξει ενδεχομένως ένα mentality των ανθρώπων που εργάζονται για το σινεμά. Που βέβαια εδώ υπάρχει και μία άλλου είδους διαφορά φάσης. Τι θέλω να πω, ότι όταν έρχεται μία μεγάλη ξένη παραγωγή με ένα πολύ μεγάλο budget και γυρίζεται στην Ελλάδα αξιοποιώντας το ανθρώπινο δυναμικό των Ελλήνων τεχνικών, μετά όταν είσαι ένας Έλληνας σκηνοθέτης που κάνει μία ταινία με πολύ μικρότερο budget, δεν μπορείς ενδεχομένως να παρέχεις στους ανθρώπους τις ίδιες, το ίδιο πλαίσιο για να εργαστούν. Και αυτό είναι άδικο για τους ανθρώπους αυτούς. Αυτό ενδεχομένως από την άλλη είναι και δύσκολο για τους σκηνοθέτες, οι οποίοι θα θέλανε, ξέρεις, ενδεχομένως να μπορούν στους συνεργάτες τους να παρέχουν την ίδια άνεση ενδεχομένως. Και αν θέλω να πω, είναι άνεση χρόνου, να έχεις περισσότερο χρόνο για να γυρίσεις μια ταινία, έχει να κάνει με τις αμοιβές των ανθρώπων οι οποίοι εργάζονται πάρα πολύ σκληρά. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο οι άνθρωποι που δεν είναι μέσα στον χώρο του κινηματογράφου ενδεχομένως δεν ξέρουν πόσο σκληρά εργάζονται οι άνθρωποι για να γίνει μια ταινία. 10 ώρα, 12 ώρα, ξενύχτια, ξέρεις, είναι λίγο βαρέα και ενθυγινά το να κάνεις ταινίες. Οπότε, ξέρεις, δεν ξέρω τώρα όλο αυτό που συμβαίνει, δηλαδή το ότι κάπως υπάρχει μια πια ένα μπλέξιμο νοοτροπιών, πώς αυτό θα μπορέσει να επωφελήσει τις ελληνικές, τις εγχώριες παραγωγές. Ελπίζω κάπως αυτό το πράγμα να μπορέσει να επωφελήσει τις εγχώριες παραγωγές και να βρίσκονται και καινούργιοι τρόποι να γίνονται οι ταινίες πέρα από το παραδοσιακό μοντέλο της κρατικής χρηματοδότησης και μόνο. Αυτή την περίοδο ολοκληρώνω τη δεύτερη μου μεγάλη μήκους ταινία, η οποία σε αντίθεση με την πρώτη, η οποία πήρε 8 χρόνια ουσιαστικά για να υλοποιηθεί, αποφάσισα λοιπόν για να κάνω κάτι πολύ πιο άμεσα, να σκεφτώ ένα σενάριο και ένα project πολύ πιο low budget, για να μπορέσει οργανικά να υλοποιηθεί με λιγότερους πόρους και να μπορέσει να γυριστεί πιο άμεσα. Οπότε έτσι και έγινε. Και στάθηκα τυχερός που βρήκα μια ομάδα ανθρώπων που θέλησε να το υποστηρίξει. Η συμβουλή που θα έδινα είναι υπομονή, επιμονή. Είναι το να κάνεις τις ταινίες σου, είναι μια συνάρτηση πολλών παραγόντων. Θέλει πάρα πολύ δουλειά, θέλει ταλέντο προφανώς, αυτό είναι ένα πράγμα, αλλά αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο δεν είναι μόνο του. Θέλει πάρα πολύ δουλειά, είναι και λίγο μια ρουλέτα το σινεμά, το κατά πόσον θα καταφέρεις να κάνεις αυτό που θες και στις ταχύτητες που θες να το κάνεις, αυτό δεν μπορείς να το ορίσεις, δηλαδή θα το προσπαθείς, αλλά δεν μπορείς πάντα να το ορίσεις εσύ. Οπότε, γι' αυτό λοιπόν θέλει πάρα πολύ υπομονή. Και αν υπάρχει αν υπάρχει κάτι που είναι σημαντικό, είναι το να συνεχίσει κανείς να βλέπει ταινίες. Νομίζω είχε πει κάτι ο Γκοντάρ, κάτι το οποίο τώρα δεν θα το πω ακριβώς, αλλά ότι ξέρεις, αν θες να κάνεις ένα love story, πρέπει να έχεις δει όλα τα love story που έχουν γυριστεί. Υπερβολή. Αλλά το σημαντικό είναι ότι να συνεχίσεις να είσαι ενεργός ως θεατής για να μπορείς τελικά να γίνεσαι και πιο εύγλωτος ως δημιουργός σου.